Με ορίζοντα το 2027, όπου σύμφωνα και με τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης θα γίνουν οι επόμενες εθνικές εκλογές, η κυβέρνηση σχεδιάζει έργα και μέτρα ανακούφισης των πολιτών. Τουλάχιστον σύμφωνα με τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού, το επόμενο διάστημα θα τρέξουν έργα και δράσεις και στην Δυτική Μακεδονία. Λεπτομέρειες στο ρεπορτάζ που έχει ο Μιχάλης Αγραφιώτης, ο οποίος είναι και στη σύνδεσή μας. Μιχάλη. Λοιπόν, πριν από λίγο πληροφορήθηκα ότι γίνεται σύσκεψη στο Μαξίμου και το θέμα του ΕΣΥ, Κώστα, και αφορούν και την Δυτική Μακεδονία και ποιες δομές θα ισχυροποιηθούν από εδώ και πέρα στο ΕΣΥ, γιατί ο Πρωθυπουργός έχει βάλει στοίχημα να ισχυροποιηθούν οι δομές περιφερειακών νοσοκομείων σε όλη τη χώρα και να δοθεί έμφαση ειδικά σε περιοχές όπου θεωρούνται άγονες, όπως είναι και η Δυτική Μακεδονία, και γι' αυτό το λόγο θα υπάρξουν σταθερά νοσοκομεία τα οποία θα βοηθήσουν κατά πολύ την κατάσταση. Οι πληροφορίες μου είναι ότι το νοσοκομείο Πυλωμαίδας θα έχει πάρα πολλά πλεονεκτήματα σε σχέση με τα υπόλοιπα νοσοκομεία, διότι θέλει να δοθεί ένα ειδικό βάρος στην Πυλωμαίδα και στις δομές της υγείας εκεί, ώστε να εξυπηρετούνται περισσότερα περιστατικά στον Ποδοσάκιο. Αυτή είναι η πληροφόρηση που έχω τώρα. Επίσης, δίνονται κάποιες προτεραιότητες. Στο Μαξίμου έχουν δοθεί κάποιες προτεραιότητες για την ολοκλήρωση του Ε65, δηλαδή του δρόμου που θα συνδέει την Αθήνα με τα Γρεβενά και με την Εγνατία γενικότερα, ώστε να ολοκληρωθεί το τελευταίο τμήμα μέσα στην επόμενη διετία, λίγο πριν τις εκλογές, να έχει ολοκληρωθεί και το τμήμα μεταξύ Καλαμπάκας και Παναγιάς Γρεβενών. Είναι ένα πολύ σημαντικό για την Δυτική Μακεδονία αυτό έργο, το οποίο θα βοηθήσει την βάλει από την απομόνωση και θα υπάρξει μια γενικότερη... Ήδη πολλοί Δυτικομακεδόνες κάνουν χρήση του δρόμου, παρόλο τα προβλήματα που έχει στο τελευταίο κομμάτι, και είναι και πολύ ευχαριστημένοι σε ό,τι αφορά τον χρόνο κανείς να ταξιδέψει από τη Δυτική Μακεδονία προς την Νότια Ελλάδα. Έχει ελαχιστοποιηθεί ο χρόνος και ακούγεται πολύ η χρήση του Ε65. Ναι, και αυτό φυσικά, και δεν είναι ένα έργο το οποίο θα δούμε τώρα πώς θα υπάρξει σε σύνδεση και με το σιδηρόδρομο, αν δεν υπάρξει σιδηροδρομική γραμμή, κάτι το οποίο δεν είναι από την κυβέρνηση, δεν συζητείται ακόμα το έργο σιδηροδρομική σύνδεση Ιωαννίνου Κοζάνης ή κάποιον άλλον, ή η παλιά επαναφορά του σιδηροδρομικού δικτύου που είχε μέσα και την Τολεμαίδα και την Κοζάνη και ερχόταν την Έδεσα. Υπάρχει ένα κενό σε αυτό, δεν μιλάει η κυβέρνηση καθόλου για αυτό το ζήτημα. Αναφέρεται για το προστιακό Θεσσαλονίκη, όπου θα πάει δυτικά ο προστιακό και θα είναι πολύ σύγχρονο σε σχέση και με το μετρό που θα γίνει στη Θεσσαλονίκη. Όμως μέχρι στιγμής εισηγεί ηχθείως για το τι θα γίνει σιδηροδρομικά από Θεσσαλονίκη και δυτικά, δηλαδή στην περιοχή μας. Βέβαια, αυτό που πρέπει να πω είναι ότι μας απασχολεί έντονα το ΕΣΥ, ώστε να υπάρξουν λύσεις προβλημάτων στην περιοχή μας, διότι τώρα υπάρχουν, ο Άδωνης Γεωργιάδης γνωρίζει ότι υπάρχουν πολλές ελλείψεις θεατρών, υπάρχουν πολλά προβλήματα τα οποία το παραδέχτηκε η κυρία Μητσοτάκη στη συνέντευξη που έδωσε, ότι υπάρχουν πολλά προβλήματα στα νοσοκομεία γενικότερα, ελλείψεις προσωπικού, και θέλει από εκεί και πέρα να καταγγέλλονται αυτά και μέσω μαζικής ενημέρωσης αλλά και πολίτες να καταγγέλλονται προβλήματα ώστε να γίνουν καλύτερα και να τη διορθώσουν οι ίδιοι τα προβλήματα όσο δυνατόν καλύτερα. Αυτό είπαν, βέβαια. Εντάξει, σημαίνει ότι στην πρόταση μια οροποιημένη κατάσταση, η οποία είναι δύσκολη και το είπε και ο ίδιος ότι είναι δύσκολη και το ξέρει ότι είναι δύσκολη. Όμως πρέπει να γίνουν πολλές κινήσεις για να υπάρξει μια καλή κατάσταση στο σύστημα υγείας και της περιοχής μας αλλά και όλης της χώρας. Γιατί, όπως υπόθηκε χαρακτηριστικά εδώ, δεν μπορούν να καλύπτονται όλα τα περιστατικά από νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης. Πρέπει να υπάρχουν και νοσοκομεία τα οποία θα επιλύουν τα προβλήματα εν τη γενέση τους και στον τόπο που βρίσκονται. Και να μην γίνεται αυτή η μεταφορά και διακομιδή για οποιοδήποτε περιστατικό. Αισιόδοξοι αρκετά, αισιόδοξα και αυτά που ακούσαμε. Εγώ είμαι πολύ αισιόδοξος, τουλάχιστον αν θεωρήσουν ότι θα γίνουν αυτά τα πράγματα, αν αποφασίσουν να τα κάνουν τα πράγματα όσον αφορά την υγεία μας. Και βεβαίως ελπίζω ότι θα γίνουν και σύντομα κιόλας και θα λυθούν τα προβλήματα της περιοχής μας πάρα πολύ σύντομα. Επίθεση είναι εδώ και των κυβερνώντων και των υπουργών που πέρασαν τη Διεθνή Θεσσαλονίκη ότι θα τελειώσουν τα προβλήματα και πάρα πολύ σύντομα. Γι' αυτό και στο Μέγαρο Μαξίμου, μία μέρα μετά την έκθεση και τη συνέντευξη που είχαμε στην ΔΕΘ,
Κάνουν ήδη σύσκεψη για να λύσουν κάποια από τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί εδώ και καιρό και θα θέλουν να τα επιλύσουν. Μιχάλη Αγραφιώτη, σε ευχαριστώ πολύ. Πάμε στο σημείο αυτό, μια και μιλάμε για την υγεία, να δούμε μια αποκλειστική συνέντευξη που έδωσε ο Υφυπουργός Υγείας, ο Δημήτρης Βαζόπουλος, μιλώντας στην Λίτσα Παλαμά, στην 88η έκθεση Θεσσαλονίκης. Στην αποκλειστική συνέντευξη αμέσως τώρα. Θα μετέψω να το πω γενικότερα ως εξής. Παρακολουθώ τις εκθέσεις εδώ και δεκαετίες. Ήτανε πρώτη φορά φέτος, ήταν η πρώτη φορά που είχα έτσι κατακλυσμιά την αίσθηση ότι είμαστε μια κανονική ευρωπαϊκή χώρα και ακούμε έναν Ευρωπαίο Πρωθυπουργό, αρχηγό ενός μεγάλου λαϊκού ευρωπαϊκού κόμματος, να κάνει σοβαρές τεκμηριωμένες και κοστολογημένες εξαγγελίες για την εξέλιξη των πραγμάτων στην χώρα του, που είναι τα πράγματα μιας ευρωπαϊκής χώρας. Δηλαδή, δεν υπήρχαν δραματικές εξαγγελίες, δεν υπήρχαν δραματικοί τόνοι, διότι δραματικές εξαγγελίες και δραματικοί τόνοι δεν αρμόζουν σε μια καθημερινή, σοβαρή, μεταρρυθμιστική ευρωπαϊκή χώρα. Και αυτό πλέον γινόμαστε. Αυτό πλέον γινόμαστε. Εξαγγέλθησαν δεκάδες μέτρων για όλους τους τομείς της κυβερνητικής πολιτικής και όλες τις εκφάνσεις της καθημερινότητας. Τι σημαίνει αυτό εδώ? Σημαίνει ότι δεν αφήνουμε τίποτε να πέσει κάτω. Σημαίνει ότι σε όλους τους τομείς γίνονται ουσιαστικές παρεμβάσεις για να γίνει η καθημερινότητα μας καλύτερη. Και όλα αυτά φυσικά με τη σοβαρότητα που αρμόζει σε μια ευρωπαϊκή χώρα και όσον αφορά τα δημοσιονομικά της και όσον αφορά τον σοβαρό προγραμματισμό της Ευρώπης. Όσον αφορά και βίντεο του το Υπουργείο Υγείας, πολλές επίσης νέες μεταρρυθμίσεις και οι πρωτοπορίες αυτό. Κοιτάξτε, θα σας πω το εξής, ότι πραγματικώς στο Υπουργείο Υγείας γίνεται μια πολύ σοβαρή ουσιαστική προσπάθεια τομής, βαθίας τομής. Δηλαδή τι κάνουμε, προσπαθούμε να ακολουθήσουμε τα βέλτιστα παραδείγματα των υγειονομικών συστημάτων, ιδίως της κεντρικής Ευρώπης, τα οποία είναι τα καλύτερα στον κόσμο. Αυτό λοιπόν που κάνουμε, δεν βελτιώνουμε απλώς τους μισθούς, δεν βελτιώνουμε απλώς τα εισοδήματα των γιατρών, βελτιώνουμε όλο τον τρόπο λειτουργίας του ΕΣΥ, αλλάζοντας εργασιακές σχέσεις των γιατρών του ΕΣΥ και όχι μόνο, έτσι ώστε πραγματικά η μεταρρύθμιση αυτή να γίνει ουσιαστικά αντιληπτή, και αυτό θα γίνει φυσικά αύριο και μεθαύριο, αλλά σε σύντομο χρονικό διάστημα. Το ΕΣΥ αλλάζει δωρεάν απογευματινά χειρουργία, μπόνους επιδόματα σε γιατρούς σε δύσκολες περιοχές και όχι μόνο. Και φυσικά στο δικό μου το κρατοφυλάκιο, το κρατοφυλάκιο ψυχικής υγείας, έχουμε ψηφίσει ένα νόμο που αλλάζει τα πάντα. Ξεκινάει λοιπόν στο τομέα της ψυχικής υγείας μια καινούργια εποχή και για να είμαστε πραγματικά σοβαροί, σε επιπτώσεις αυτής της μεταρρύθμισης θα συζητήσουμε σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα. Θα σας ευχαριστήσουμε πολύ. Και εγώ. Να είστε καλά και στη δική Μακεδονία.